Στην Ελλάδα να ακολουθήσω το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές εδώ, όπως υπάρχουν στο εξωτερικό. Τα ερεθίσματα που με καθοδηγήσαν σε αυτό το άθλημα ήταν, όπως όλα τα παιδιά στην ηλικία μου τότε, κάποιες βιντεοκασέτες με τον Τσάκι Τσάν, τον Μπρουζιλί και τον Ζακ Λεβαντάμ κτλ. Το No Limits είναι η νούμερο ένα διοργάνωση τηλεοπτική στην Ελλάδα. Έχουν περάσει όλοι οι πρωταθλητές γνωστοί των μαχητικών αθλημάτων μέσα από αυτό. Όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε όταν η αδερφή μου ήταν δημοσιογράφος το 2005, είχε έρθει να ανακαλύψει ένα ρεπορτάζ τότε που έπαιζε έναν αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Έπαιζε με έναν Τούρκο αθλητή. Της άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και αυτό το πράγμα που είδε, το σόου και όλα αυτά, και μου πρότεινε να το κάνουμε στην Ελλάδα. Σε κάποια ανολήμηση στο να ήμουν διοργανωτής, με πήγε πίσω, γιατί αναγκάστηκα να μην παίξω σαν αθλητής, σαν fighter, να κάτσω να στήσω κάποια πράγματα και να οργανώσω, και έτσι σίγουρα με πήγε πίσω αθλητικά. Αυτό που με κάνει να πετάω έτσι και που μου δίνει δύναμη είναι ο κόσμος, οι φαν. Δηλαδή όταν έρχονται και με αγκαλιάζουν, μου δίνει πολύ δύναμη αυτό. Δεν είμαι δάσκαλος ακόμα, είμαι προπονητής. Θα περάσουν πολλά χρόνια για να γίνω δάσκαλος. Είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ πιο αγχωτικό. Δηλαδή 10 φορές καλύτερα να ανεβαίνω να παίζω εγώ παρά να παίζει ο μαθητής μου. Στην Ακαδημία μου μπορούν να έρχονται από νεαρές ηλικίες, από 5 χρονών, μέχρι και μεγάλοι άνθρωποι, με 60-70, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η στολή του Muay Thai είναι διαφορετική από τη πυγμαχία, έτσι, ή από το Taekwondo, Karate, άλλα παραδοσιακά αθλήματα. Και υπάρχει και κουλτούρα από πίσω, από αυτό το άθλημα. Συσχετίζονται η εμφάνιση με το Muay Thai. Και εδώ θέλω να πω ότι το στυλ θα ακουστεί κάπως τώρα αυτό, αλλά το έφερα εγώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Συνήθως οι αθλητές πριν 10 χρόνια βγαίνανε πολύ απλά ντυμένοι, δεν δίνανε βάση στην εμφάνιση. Άρχισα εγώ πρώτος να δίνω έμφαση και στην εμφάνιση, γιατί πιστεύω ότι ο επαγγελματίας πρέπει να τα προσέχει όλα. Πρέπει να προσέχει πώς θα βγει, να είναι γραμμωμένος, να είναι ξερισμένος, να είναι σωστός επαγγελματίας. Δηλαδή, έρχεται, πληρώνει κάποιος να σε δει και πρέπει να έχει όλο το φάσμα, έτσι, όχι μόνο το αγωνιστικό. Και νομίζω ότι το έφερα εγώ αυτό, που το αμφισβητεί κάποιος. Και προχωράνε οι νέοι, βλέπω και πάνε καλά τώρα. Αρχίζουν και έχουν φτιάξει στήλους πολύ. Το να ασχολείσαι με τις πολεμικές τέχνες εν καιρό κρίσης είναι πολύ καλό και για οικονομικούς λόγους. Γιατί με πολύ λίγα λεφτά μπορείς να μπεις και να κάνεις την προπόνησή σου, να πληρώσεις το μηνιατικό σου. Δεν είναι πολύ ελάχιστα τα λεφτά, με αυτά που σου προσφέρουν ειδικά. Εκτονώνεσαι, γυμνάζεσαι και παίζει μεγάλο ρόλο και η γυμναστική, γιατί πάλι σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα το σώμα σου. 3 μήνες, 2 μήνες, 4 μήνες, αναλόγως βέβαια και στην κατάσταση έρχεσαι, έτσι πάντα, και πού θες να φτάσεις.